Εγώ οφείλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι όταν κάνω ανάλυση προσπαθώ να είμαι νυφάλιος, στη συγκεκριμένη περίπτωση χάνω την ψυχραιμία μου. Οφείλω να το πω, διότι αυτή η ενέργεια του κυρίου Ερντογάν δεν είναι απλά, δεν απευθύνεται απλά στην προσφορή των συναισθημάτων ημών των χριστιανών, και δεν λέω ορθοδόξων, λέω των χριστιανών, αλλά λέω ότι παράλληλα και πρωτίστως, γιατί πρέπει να το δω πάλι όσο πιο ψυχρά μπορώ, προσβάλλει το διεθνές νομικό καθεστώς προστασίας των πολιτιστικών μνημείων των προστατευομένων από την UNESCO του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή οφείλει να προσφύγει νομικά άμεσα χθες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να στυλιτεύσει και να διεκδικήσει την επανόρθωση και να στυλιτεύσει την πράξη αυτή του κ. Ερντογάν, η οποία πτύει κατά πρόσωπο τη διεθνή νομιμότητα πέραν όλων των άλλων, πέραν των δικών μας ευαισθησιών. Από την άλλη μεριά, οι τουρκικές φυλάδες πανηγυρίζουν ότι επέβαλε ο κύριος Ερντογάν στον κύριο Τσίπρα την κατασκευή τεμένους. Δηλαδή, επιπλέον, και υπάρχουν και εκείνοι οι αφήλεις οι οποίοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον μύθο του υπείου Ισλάμ. Όλα αυτά μαζί, παράλληλα με τις λοιπές προκλήσεις, παράλληλα με την, με την προσπάθεια αναθεωρήσεως της συνθήκης της Λοζάνης από τον κύριο Ερντογάν, με τα καλέσματά του στην νεολαία, προσέξτε, στην νεολαία, που σημαίνει ότι κοιτάξτε, εμείς φεύγουμε, αλλά εσείς, σαν καλοί πιστοί που είστε, γιατί συνδέεται άμεσα με το καθεστώς Ερντογάν η θρησκεία, έτσι, σαν καλοί πιστοί που είσαι, και βεβαίως σαν καλοί Ισλαμοτούρκοι, διότι εδώ είναι και το ιδεολογικό υπόστρωμα του Turk Islam Synthesis, δηλαδή της τουρκο-ισλαμικής συνθέσεως, αυτό είναι εφεύρημα των Τούρκων, έτσι, αρχίζει από τον Οζάλ και φτάνει μέχρι σήμερα, πρέπει να συνεχίσετε να προσπαθείτε να πάρετε πίσω όλα αυτά τα εδάφη που χάσαμε ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι εμείς τι είμαστε πλέον, μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία εν εξελίξει. Για να είμαστε λοιπόν άξιοι του τίτλου και του ονόματός μας, πρέπει τα εδάφη που χάσαμε να τα πάρουμε πίσω. Και δεν επιτρέπουμε στα εδάφη μας τέτοιου είδους μύκητες, τέτοιου είδους παράσιτα όπως η Αγία Σοφιά. Τι είναι αυτό? Άρα λέτε κύριε Μάζη ότι δεν αρκεί πια η εξήγηση ότι όλα αυτά συμβαίνουν στα πρόθυρα νευρικής κρίσης τουρκικής ηγεσίας μόνο για το τι γίνεται στη Μοσούλη? Όχι, αυτά είναι ένα πλέγμα αποφάσεων τα οποία άμα διαβάσετε, και προτρέπω και τους ακροατές μας να το κάνουν, άμα διαβάσετε το στρατηγικό βάθος, οι διεθνείς θέσεις της Τουρκίας, το έργο δηλαδή του κυρίου Αχμέτ Νταβούτογλου, θα δείτε ότι όλα αυτά έχουν καταγραφεί από τότε. Μπορεί να έχει εκπαραθυρωθεί ο κύριος Νταβούτογλου, αλλά ιδεολογικός είναι ο μέντορ του κυρίου Ερντογάν και βεβαίως η στρατηγική του ανάλυση ακολουθείται βήμα προς βήμα από τον κύριο Ερντογάν. Κύριε Μαζί, είστε ο άνθρωπος που σε αυτό το έστω και επικοινωνιακά κρεσέντο Ερντογάν στη βάση της αναθεωρητικής πάγιας τακτικής Τουρκίας περιγράψατε μία διάσταση που η αλήθεια δεν την έχουμε ακούσει από άλλους, και αν δεν κάνω λάθος την Κυριακή υπάρχει και ένα εκτενέστατο άρθρο σας σε κυριακάτικη εφημερίδα της Αθήνας πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω, γιατί αν θυμάμαι καλά το πρωτόπατε εδώ, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό ότι δώσατε μια τέτοια οπτική στον 984. Εσείς γίνατε αφορμή να κάτσω να κάνω δύο άρθρα, ένα για την Αυγή και ένα για τη Real. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να το επαναφέρω. Επιμένετε, βλέπω, ότι όλα αυτά φωτογραφίζουν μια άλλη συνθήκη της Βιέννης. Αυτά φωτογραφίζουν μια σύμβαση, την σύμβαση της Βιέννης του 2009, η οποία είναι το νομικό εκείνο κείμενο το οποίο μεριμνά δια την τήρηση των διεθνών συνθήκων, όπως και δια της μετατροποποιήσεως των διεθνών συνθήκων, όπως και για τους τρόπους
που απαιτούνται να υιοθετηθούν για να τροποποιηθούν αυτές οι διεθνείς συνθήκες. Και το άρθρο 62 συγκεκριμένα της συνθήκης της Βιέννης, γιατί σε αυτό στοχεύει ο κύριος Ερντογάν και σε αυτό προτρέπει την νεολαία του και την κυβέρνησή του, είναι αυτό το οποίο μιλεί περί αλλαγής των αντικειμενικών συνθήκων από την περίοδο την οποία υπεγράφει ή οποιαδήποτε συνθήκη μέχρι την ημέρα που τίθεται ζήτημα αναθεωρήσεώς της. Άρα αυτά δηλαδή που λέει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τις συνθήκες του 23 το 2016, διότι οι συνθήκες του 23 έχουν αλλάξει. Αυτό λέει, το λέει. Το λέει, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει ότι αναφέρεται στη Βιέννη. Και πώς προσφεύγει κάποιος σε αυτή τη σύμβαση, θα σας ρωτήσουμε, για να το καταλάβουμε περισσότερο. Κοιτάξτε, αν μελετήσει κάποιος τη σύμβαση, θα δει ότι νομικά δεν του βγαίνει. Αλλά ξέρετε, είναι εκείνο το οποίο λέω πάντα και το οποίο υπονοήσατε στην αρχή. Διεθνές δίκαιο καλείται το συμφέρον μας εφοδιασμένο με στρατό, ναυτικό και αεροπορία. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και όλοι εμείς οι λάτρεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να καταλάβουμε ότι δίπλα ή στο καρότο υπάρχει πάντα το μπαστούνι. Διότι όταν δεν έχεις μπαστούνι, ο άλλος δεν έχει κανένα λόγο να σου προσφέρει το ίμιση του καρότου του. Δεν έχει κανένα λόγο, δεν χρειάζεται να φοβηθεί. Δεν χρειάζεται καν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χθες πάλι είχαμε δύο υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά κατασκοπευτικού ηλεκτρονικού αεροσκάφους, ηλεκτρονικού πολέμου της Τουρκίας. Και μάλιστα η μία βραδινή, παρακαλώ. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι κατοπτεύσεις οι οποίες προϋποθέτουν συνθήκες πολέμου. Λοιπόν, αυτά τα έχει καταλάβει βέβαια το ΙΠΕΦΑ, δεν είναι αλίμονο. Έτσι. Όπως και βγήκαν και σχετικές δηλώσεις και από το ΙΠΕΞ. Αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε ως λαός, γιατί ξέρετε κάτι, αν ο λαός δεν έχει καταλάβει, τότε οι πολιτικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε μόνοι τους. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι να συσπυρώνει τον κόσμο του έναντι ενός εχθρού, ο οποίος του χρειάζεται απόλυτα, για να μπορέσει να απασχολήσει το στρατό του, και αυτό είναι το επικίνδυνο, σε εθνικές αποστολές και να μην ασχολείται με τον ίδιο. Ένα το κρατούμενο. Άρα παίζει και το κεφάλι του, λέτε ουσιαστικά εδώ. Σαφώς το παίζει το κεφάλι του. Μα το κεφάλι του πάει να σώσει, δεν πάει να σώσει το λαό του, αλλά προσπαθώντας να σώσει το κεφάλι του, εμπλέκει καταρχάς την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε κατάσταση έκρηξης, διαταράσσει διεθνείς ισορροπίες ασφάλειας. Και δεν νομίζω και οι Αμερικανοί να είναι ιδιαίτερος ευτυχείς που τα βλέπουν αυτά. Επιπλέον κάνει και το φλερτ με τη Μόσχα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλαπλοί οι εκβιασμοί συν τον εκβιασμό των μεταναστευτικών ροών. Ο άνθρωπος αυτός είναι κλινική περίπτωση. Είναι επικίνδυνος για τη διεθνή ασφάλεια. Διότι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος δεν είναι μια υπόθεση η οποία αφορά μια γειτονιά του κόσμου. Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος είναι το κλειδί των μεταφορών από τον Νότο προς Βορρά και από Ανατολή προς Δύση, όπως και το αντίθετο, η οποία είναι ουσιαστικά η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ. Είναι το κρυπίδωμα το ανασχετικό για οποιαδήποτε κάθοδο της Μόσχας προς τη Μεσόγειο. Αυτά λοιπόν δεν νομίζω πως τα βλέπουν με χαρά οι Αμερικανοί. Κύριε Μαζί, θέλω κάτι τελευταίο και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τα δύο άρθρα σας στην Αυγή και στη Ριάλ την Κυριακή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή βλέπω ότι την ώρα, και το είπατε και εισαγωγικά, που κάποιοι επιμένουν ότι παιδιά μία είναι η πολιτική της καλής γειτονίας, του κατευνασμού, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ότι ο θεμέλιος λίθος πρέπει να είναι η αποτροπή. Αυτό δεν σημαίνει πόλεμος. Αποτροπή σημαίνει άλλο πράγμα. Και επειδή... Αποτροπή σημαίνει σοβαρή εκδήλωση. Έκδηλη σοβαρότης και σταθερότης την απόφαση να μην χάσεις ούτε σπιθαμή του εδάφους σου. Αλλά έκδηλη. Σας ρωτώ, επειδή έχουμε δει και τα σενάρια Κυπροποίηση, Θράκης και τα λοιπά, θεωρείτε ότι κάπου εδώ ενταφιάζεται αυτή η πολιτική του κατευνασμού? Οι αυταπάτες που είχαμε. Η πολιτική του κατευνασμού
μπορεί να συνεχίζεται όσο θέλουμε, αρκεί να γίνεται αντιληπτή και από την άλλη πλευρά και να υπάρχει αμοιβαιότης. Όταν δεν υπάρχει αμοιβαιότης, δεν είναι πολιτική του κατευνασμού, είναι πολιτική του Τσάμπερλεν, ο οποίος ανέβασε τον Χίτλερ στην Ευρώπη και τον έκανε πρώτη δύναμη.